Η αριστερά από την πρώτη στιγμή συγκρούστηκε με τον ναζιστικό φαινόμενο, δεν κατηγορεί τον ελληνικό λαό συλλήβδην για φασίστα, αλλά κατηγορεί αυτούς που ανέχθηκαν και εξέθρεψαν το τέρας του νεοναζισμού και αυτοί που συνεργάζονται με την άκρα δεξιά και την έχουν αγκαλιάσει με τους τσεκουροφόρους και τους κάναν υπουργούς, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Αν το επικροτεί, με γεια του, με χαρά του και του ελληνικού λαού. Κάνανε υπουργούς. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν ήρθε η σειρά σας, κυρία Κράτσα, δύο λεπτά. Δεν κατάλαβες για ποιο λέει, κυρία Κράτσα. Τώρα με στρελάνεις, αφού κατάλαβες. Να προσέχουμε τις εκφράσεις μας. Τις προσέχουμε, μην με διακόπτετε, διότι όλοι λέμε ένα ποίημα εδώ. Λέμε ένα ποίημα, το έχουμε μάθει απ' έξω. Και οφείλουμε να πούμε και μερικά πράγματα με ειλικρίνεια. Το δίλημα που μπαίνει στις ελληνικές εκλογές, αυτές τις ευρωεκλογές, είναι αν θα συνεχιστεί μια γραμμή αποικιοκρατίας στην Ελλάδα, η οποία έχει οδηγήσει σε 25% ύφεση, 27% ανεργία, αυτά τα πολύ κομψά νιαρά νούμερα που δεν λένε τίποτα. Παραφτιάχνουν ένα success story και 20% από επένδυση. Αυτό είναι. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 1,5 εκατομμύριο ελευθεροεπαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες εκτός ασφαλίσεως. Είναι μια καταπληκτική εικόνα, την οποία καλούμε αυτούς τους ανθρώπους να εξακολουθήσουν να δίνουν συνένεση σε ένα γελίο και σάπιο πολιτικό σύστημα, το οποίο παράγει μόνο διαφθορά και πόνο για την Ελλάδα. 4 χρόνια καταστρέφει και άλλα 40 χρόνια κυβερνούσε. Ψηφίστε ξανά λοιπόν τους ίδιους ανθρώπους, αυτούς που σας κατέστρεψαν, τα ίδια πρόσωπα, μερικά εκ των οποίων είναι ήδη στη φυλακή από τους ίδιους, για να συνεχίσουμε και μετά σε 10 χρόνια θα έχουμε και την ανάκαμψη. Πρόκειται περί ενός διλήμματος υπαρξιακού για τους Έλληνες. Το δικό μας το δίλημα και το δικό μου προσωπικά είναι, αγαπητοί συνέλληνες, αν θέλετε να αλλάξουμε ιστορική σελίδα, αν θέλετε να συνεχίσουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας στα μάτια για ένα μέλλον που τους παραδίδουμε, αν δεν θέλεις ο γιος σου, ο 20χρονος, ο 25χρονος, να ψάχνει μια θέση στο Ντουμπάι, στη Νέα Ζηλανδία, αλλά θέλει να μείνει εδώ, να σηκώσουμε τη χώρα ξαναπάνω, ας δοκιμάσουμε προς τη δημοκρατία, προς την αριστερά και όχι προς την αποικιοκρατία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν οι Έλληνες έχουν την ευθύνη του τόπου τους, τόσο απλά, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Και σε μια περίοδο κρίσιμη σε ένα ιστορικό μετέχμιο. Αυτό είναι. Μάλιστα. Τι άλλο να λέμε τώρα. Από προσωπικής πλευράς, εσείς πρώτη φορά που ανακατεύεσαι έτσι τόσο ενεργά με την πολιτική. Την κεντρική πολιτική σχέση. Είχα ξανααναμειχθεί το 2000, ήμουν υποψήφιο στις Κυκλάδες στο συνασπισμό, σε μια εποχή που ο συνασπισμός έπαιρνε 2,9 έως 3,1. Ναι. Για την τιμή των όπλων και για την τιμή του αρχιπελάγους και της Ελλάδος. Ξανά τώρα σε μια κρίσιμη στιγμή μπροστά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, ένα βήμα όμως. Ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε οι Έλληνες για την πατρίδα μας. Δεν μπορούμε να είμαστε απέναντι στην τηλεόραση και να κριτικάρουμε τον τάδε πολιτικό που λέει πάλι το γνωστό ποίημα και να λέμε τι λέει ο Σαχλαμάρας. Ναι, δεν μας εκφράζει. Δεν μας εκφράζει. Και, ναι, όχι. Οι εφημερίδες δεν επηρεάζουν. Για το ξέρετε πολύ καλά. Είναι πολύ, να μην επηρεάζουν, πολύ μικρή επιρροή. Η τηλεόραση διαμορφώνει την γνώμη. Δεν κριτικάρω την τηλεόραση. Συμμετέχω στο παιχνίδι της τηλεόρασης. Φυσικά. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι. Και πολιτική πια. Εκλογές κάναμε μέσω τηλεοράσεως φέτος. Έκανα περιοδεία στον κόσμο. Έβλεπες 30-50% ανθρώπους ήρωες που ερχόντουσαν κουρασμένοι να σε ακούσουν μέχρι αργά το βράδυ σε βάθος επί της ουσίας. Αλλά τη μεγάλη εικόνα τη φτιάχνουν τα μίντια. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Σαφείς και κρυστάλλινες θέσεις. Και παραμορφώνουν και την εικόνα τα μίντια. Εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει. Νίκο, κύριε Αντουλάκη. Λοιπόν, πώς πάει σε χάσαμε. Εντάξει, είχαμε ένα θεματάκι, μια χαρά είμαστε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Ξηδάκης έβαλε ένα δίλημα δημοκρατία ή αποικιοκρατία.